ξεκινάμε με σούμο. 1, 2, 3, πάνω. Τα σούμο τα έχουμε γνωρίσει πολλές φορές, διότι είναι μια από τις βασικές ασκήσεις στα καθίσματα. Ανοίγοντας τα πόδια, βοηθάμε πιο πολύ να ενδυναμώσουν οι προσαγωγοί. 2 ροκανίσματα, 3 ροκανίσματα και πάνω. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε. Οι ασκήσεις που δείχνουμε είναι εύκολες, μπορείτε να τις κάνετε και στο σπίτι, πολύ απλά. Πάνω και ενώνω και ανοίγω. Εκπνέω σε κάθε κίνηση του ποδιού ψηλά. Προσπαθούμε να είμαστε παράλληλα, δεν γέρνω προς τα πίσω δηλαδή. Τεντωμένο ποδαράκι και νιώθουμε να τραβάει στο πλάι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε την άλλη μας πλευρά. Στηριζόμαστε αγκώνα στην ευθεία με τον ώμο μας. Και εκπνοή στο πάνω. Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν στο πάτωμα, με ένα χαλάκι ή στρωματάκι μόνο, δεν χρειαζόμαστε κάποιο εξοπλισμό και εννοείται μπορούμε να τις συνεχίσουμε και για περισσότερο χρόνο. Κρατάμε δηλαδή λεπτάκι π.χ. Πάμε να κάνουμε γέφυρα, αλλά θέλω ανοιχτά ποδαράκια, πάνω κλείνω. Ανοίγω. Καλό θα ήταν να μην ακουμπάμε στο έδαφος, να μην χαλαρώνουμε. Φτέρνες στηρίζουν τα πόδια μας και βάζουμε δύναμη να κλείσουν οι προσαγωγοί και να δουλέψουν περισσότερο. Αναπνούλα. Πάμε από την αρχή να τα κάνουμε τώρα λίγο πιο γρήγορα που τα μάθαμε. Ανοιχτά ποδαράκια, sumo squat, ροκάνισμα και πάνω. Πάμε. Χαμηλά. Δύο ροκανίσματα, τρία ροκανίσματα και πάνω. Αν κάποιος είναι προχωρημένος και το αντέχει, μπορεί να μείνει σταθερά εδώ, να μην σηκωθεί καθόλου. Rest. Πάμε να περάσουμε χαμηλά. Προσέχουμε όμως σταθερά ευθεία με την παλάμη μας και τον αγώνα μας. Και γρήγορες επαναλήψεις. Να δουλέψει όσο γίνεται περισσότερο. Αναπνεούλα και αλλαγή. Και πάνω. Αυτές οι ασκήσεις, ειδικά στο έδαφος, μπορούν να γίνουν και λίγο πιο δύσκολες αν προσθέσουμε ποδόβαρα. Αν είχαμε δηλαδή στον αστράγαλο 1-2 κιλάκια, σίγουρα θα δούλευε πιο έντονα. Rest. Ωραία. Πάμε και στην τελευταία. Άσυλε κάνεις. Φτέρνες πατάμε. Ανοιχτά ποδαράκια. Σφίγγω και κλείνω. Δεν ακουμπάω στο στρώμα. Σφίγγουμε τα γονατάκια να δουλέψει ο προσαγωγός. Χέρια ψηλά για λίγο πιο δύσκολο. Well done. Και χαλαρώνουμε.